Σήμερα στο στούντιο του 984 φιλοξενούμε τον υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου και επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο η πόλη μας, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλημέρα κύριε Καραμαλάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Καραμαλάκη, πολλά έχουν υποθεί, αλλά θα πιαστώ από κάτι που είναι σήμερα το πρωί το συζητάγαμε με τους ακροατές. Χθες είχαμε την άσκηση Παρμενίωνας. Ένα κομμάτι ήταν στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας να χτυπούν οι σιρήνες και οι καμπάνες. Οι σιρήνες χτύπησαν, οι καμπάνες χτύπησαν, όλοι το κατάλαβαν, αλλά αν ρωτήσετε, οι μισοί, για να μην πω οι περισσότεροι, δεν ξέραν αν σε περίπτωση πραγματικής απειλής υπάρχουν και πού καταφύγια. Και επειδή έτσι μας έβαλαν σε ένα τρυπάκι οι ακροατές, ψάξαμε και είδαμε ότι υπάρχουν πια γραφεία παλαϊκής άμυνας που φτιάχτηκε επισημήτη αυτό ο νόμος σε όλους τους δήμους. Αμφιβάλλω όμως αν και οι δήμοι κατέχουν τι ακριβώς γίνεται. Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί σε συνθήκες κρίσιμες πια, με μεγάλες γεωπολιτικές αναταραχές και στο πλανήτη αλλά και στη γωνιά μας. Θέλω να πω, μήπως εδώ οι αρμόδιοι και στην αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να αναθεωρήσουν λίγο τις σχέσεις τους με τέτοια ζητήματα. Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και επίκαιρο, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, αλλά νομίζω το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές σας. Βλέπετε οι κλιματικές αλλαγές που γίνονται στην χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας, στον πλανήτη, καθιστούν περισσότερο επίκαιρο από ποτέ τα θέματα πολιτικής προστασίας. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την άμυνα της χώρας, όπως ήταν η χθεσινή άσκηση Παρμενίων, αλλά έχουν να κάνουν και με θέματα που πρόσφατα έχει βιώσει και τα τελευταία χρόνια βιώνει και η χώρα μας, που αφορούν πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, αλλά και άλλα φυσικά φαινόμενα. Έχω πει κατ' επανάληψη στην προεκλογική μου εκστρατεία ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πολύ να απασχολήσει την τοπική και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά κυρίως τους δήμους. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πραγματικά είναι έτοιμος ο Δήμος Ηρακλείου. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αυτά που θα πρέπει να γίνουν και να σχεδιαστούν, ούτως ώστε οι δημότες σε μια τέτοια περίπτωση να ξέρουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν, αλλά και τι θα κάνουν και οι υπηρεσίες, τι θα κάνουν οι φορείς. Έργα μεγάλα δεν έχουν γίνει στην πόλη. Στο Δήμο δεν έχουν γίνει μεγάλα έργα. Μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει. Ούτε καν στα ποτάμια που έχουμε δεξιά και αριστερά στα ρέματα της πόλης μας δεν έχουν οριοθετηθεί. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι έργο της περιφέρειας. Όμως ξέρω και το άλλο, ότι εάν ο Δήμος Ηρακλείου ήθελε, θα μπορούσε να ζητήσει και να πάρει αρμοδιότητες και να επιταχυθούν διαδικασίες, είτε και να ζητήσει χρηματοδότηση και να προχωρήσουν τα πράγματα με γοργότερους ρυθμούς, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι Δήμοι στην Κρήτη. Έχουν προχωρήσει και έχουν πάρει αρμοδιότητες. Άρα λέτε ότι είναι πεδίο το οποίο πρέπει μια δημοτική αρχή, ένα δημοτικό συμβούλιο να ασχοληθεί. Είναι προτεραιότητα. Είναι μία από τις προτεραιότητές μου, γιατί βλέπετε, μιλούσα προχθές τον προηγούμενο μήνα με τον αερολιμενάρχη. Πέρσι 15 Οκτωβρίου πλημμύρισε το αεροδρόμιο. Οι εγκαταστάσεις και η πίστα. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Γίναμε διεθνώς ρεζίλι. Έργα την προηγούμενη εβδομάδα είδα τους κατοίκους του Καρτερού. Πριν 2 χρόνια όλοι γνωρίζουμε τι έγινε. Ήταν πλήρης απογοήτευση στα πρόσωπά τους. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δήμος είναι άφαντος. Προφανώς ξέρω και εκεί ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος των έργων αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όμως ο Δήμος θα πρέπει να ζητάει από την περιφέρεια και να παίρνει αρμοδιότητες όπου επιτρέπεται και να είναι στο πλευρό των κατοίκων. Πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί ποια θα είναι η κατάσταση αν βιώσουμε κάποιο τέτοιο φυσικό φαινόμενο στην πόλη μας. Λοιπόν, αφήνω
την κουβέντα που είχαμε πριν έρθετε στο στούντιο και έρχομαι αμιγώς στη συζήτηση μαζί σας, υποψήφιος δήμαρχος στο Ηράκλειο. Όμως, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Σαχίνη, πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω, έτσι να βάλω μια τελευταία παράγραφο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι ακροατές σας, το γνωρίζω πολύ καλά λόγω της ιδιότητάς μου και του ότι τα έχω διαχειριστεί αυτά τα θέματα ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και ως γενικός γραμματέας δημόσιας τάξης. Είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζω άριστα, το έχω εφαρμόσει. Υπενθυμίζω πόσες φωτιές επιθυτίας μου έγιναν, πόσα εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν και ο χειρισμός του σώματος ήταν τέτοιος που δεν είχαμε κανένα νεκρό σε όλη την Ελλάδα και δεν είχαμε καμία κλοπή σε κανένα σπίτι, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες εκενώσεις. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα σωστό σχεδιασμό και όχι να τρέχουμε όταν γίνει το φυσικό φαινόμενο, γιατί τότε είναι πολύ αργά. Θέλουν μια σωστή προετοιμασία και αυτό νομίζω ότι με τους συνεργάτες μου θα το αποδείξουμε από την πρώτη μέρα, εάν φυσικά οι δημότες μας εμπιστευτούν τη διαχείριση του Δήμου. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να πάμε αμιγώς σε τότε, όμως ας μείνω λίγο εδώ, μιας και το ανοίγετε, γιατί προκαλεί ανατροφοδοτή τη συζήτηση. Είπατε, επί των ημερών μου δεν είχαμε νεκρούς και είχαμε εκατοντάδες εκενώσεις. Ως αρχηγός αστυνομίας και ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά αν αύριο ο Ηρακλειώτης το αποφασίσει να είστε δήμαρχος, θα πρέπει να διαχειριστείτε μια κατάσταση ως δήμαρχος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, σας καλύπτουν μόνο οι εκενώσεις? Διότι εδώ υπάρχει και ο αντίλογος ότι εντάξει, δεν έχουμε νεκρούς, έχουμε τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες, σε δασικό πλούτο που δύσκολα ανατάσσονται και το δόγμα αυτό τελικώς δεν έχει οδηγήσει 5 χρόνια τώρα σε ουσιαστική ανάσχεση των καταστροφών, αντιθέτως πολλαπλασιάζει, παρά μόνο να σώζουμε ζωές. Δηλαδή η πυροσβεστική από το αστικό περιβάλλον μπαίνει στο δασικό, παλιά ιστορία αυτή, αλλά στο δάσος για παράδειγμα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε απαντήσεις. Σας καλύπτει, αν είστε δήμαρχος, αυτό το δόγμα? Κύριε Σαχίνη, εγώ μίλησα για τις αρμοδιότητες τις οποίες είχα την αρμοδιότητα να διαχειριστώ. Τώρα θα είστε δήμαρχος, αν επιλέξει ο Ηρακλής. Προφανώς οι αρμοδιότητες είναι άλλες της ελληνικής αστυνομίας, άλλες της πυροσβεστικής και άλλες του Δήμου. Ήθελα να αναδείξω ότι γνωρίζω το αντικείμενο και είμαι να διαβεβαιώσω τους δημότες και εσάς προσωπικά ότι έχω τη γνώση να διαχειριστώ και να σχεδιάσω τα του Δήμου, ούτε ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί ο ομιγέννητος σε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Πάμε λοιπόν στο ότι είστε πια υποψήφιος δήμαρχος επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο Υπόλοι μας και θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας έναν κύκλο στην ηγεσία πια της ελληνικής αστυνομίας και μετά την αποστράτευσή σας ως γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κλείνοντας έναν άλλο κύκλο, επιλέγετε να θέσετε αυτό στη βάσανο της λαϊκής ετιμιγορίας την ερχόμενη Κυριακή. Πότε το αποφασίζετε και με ποιο σκεπτικό? Ήθελα να πω ότι το 2022 πέρυσι τέλειωσε η θητεία μου από την αρχηγία του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Δεν υπήρχε δυνατότητα νομική περαιτέρω παραμονής μου στο σώμα. Στη συνέχεια μονατέθηκαν τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και υπέβαλα την παραίτησή μου, παρόλο που δεν ήταν προαπαιτούμενο, στα μέσα Ιουλίου, πριν 3-2,5 περίπου μήνες, για να υποβάλω την υποψηφιότητά μου στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν τους τελευταίους μήνες, όμως όπως γνωρίζετε είχαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις και δεν θα μπορούσα να εγκαταλείψω την άσκηση στο καθηγόντο μου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό έγινε αμέσως μετά τις δεύτερες εκλογές. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν, παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά βλέποντας βλέποντας μόνος μου αλλά και ακούγοντας από πολλούς φίλους αλλά και διάφορους φορείς της πόλης την κατάσταση στο Δήμο μας, αποφάσισα ότι είμαι χρήσιμος και μπορώ να ανταπεξέλθω το να βγει το Ηράκλειο, ο Δήμος,
από αυτό το τέρμα που, ήταν, που είναι τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα παράπονα και αυτά τα διαπιστώνω και καθημερινά, ξέρετε, στις περιοδίες μου, στις γειτονίες και στα χωριά του Δήμου, τα παράπονα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για εγκατάλειψη, μιλάμε πολλές φορές για απογοήτευση, για επίλυση μικρών θεμάτων αλλά και μεγάλων, και αυτό νομίζω ότι θα φανώ χρήσιμος, γιατί κουβαλάω μια τεράστια διοικητική εμπειρία και ο Δήμος κατά την άποψή μου θέλει ένα άνθρωπο να ξέρει να διοικεί, να πούνε τα πράγματα στη θέση τους και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, θέτοντας κανόνες και επιβλέποντας για το αποτέλεσμα το οποίο θα επέλθει σε σύντομο ή άμεσο χρόνο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Η απόφαση αυτή είχε τη στήριξη της οικογένειας ή υπήρξαν αντιδράσεις, αντιρρήσεις? Η οικογένειά μου γνωρίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια είχα δοθεί κατά αποκλειστικότητα, θα έλεγα, στην δουλειά μου. Νύχτα μέρα πραγματικά δούλευα. Αυτό που λέω 24 ώρες το 24ωρο είναι μια πραγματικότητα. 365 μέρες το χρόνο εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Δεν έφυγα ποτέ, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά πολλά χρόνια πίσω, είναι τρόπος ζωής μου. Ξέρουν ότι ότι για να πάρω αυτή την απόφαση την είχα δουλέψει πολύ στο μυαλό μου και προφανώς με στήριξαν και με στηρίζουν όπως σε κάθε μου ενέργεια, γιατί ξέρουν ότι είναι μελετημένη και πάντα με στήριζαν και με στηρίζουν. Άρα, κύριε Καραμαλάκη, η απόφαση είναι μια συνειδητή επιλογή και κυρίως η απόφαση αυτή, στην απόφαση αυτή μάλλον των ορθών, σας έχει οδηγήσει η εικόνα που έχετε μαζί με τις προσλαμβάνουσες δημοτών, ότι είναι μία πόλη με μία δημοτική αρχή που έχει οδηγηθεί σε τέλμα? Ναι, γιατί πραγματικά έχω πει πολλές φορές ότι δεν ήταν όνειρο ζωής να γίνω δήμαρχος. Κύριε Σαχίνη, τίτλους έχω αποκτήσει στη ζωή μου, πολύ μεγάλους, με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά. Δεν αναζητώ τίτλους μέσα από την υποψηφιότητά μου. Με αξίωσε ο Θεός και οι δυνάμεις μου να χτίσω μια πορεία και μια καριέρα με έργα και με τίτλους. Είμαι χορτάτος και ικανοποιημένος. Πραγματικά αυτή η κατάσταση που είναι ο Δήμος, αυτά έτσι όπως νιώθουν οι δημότες, ήταν αυτό που με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό που έχω φτιάξει για μένα προσωπικά αυτά τα 40 χρόνια, εγώ το βάζω υπό διαπραγμάτευση πάλι από την αρχή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν εγώ είμαι ο επόμενος δήμαρχος και η παράταξη μου η επόμενη δημοτική αρχή και δεν πετύχουμε, εγώ και είμαι εγώ ένας αποτυχημένος δήμαρχος, όλο αυτό που έχω φτιάξει για μένα, που έχω κερδίσει για μένα, το έχω χάσει. Το σκέφτηκα λοιπόν πάρα πολύ και όταν πίστηκα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τις δυνατότητές μου, γνωρίζω πώς δουλεύω, γνωρίζω πόσο αποτελεσματικός και άμεσος είμαι, πώς είμαι δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα στους δημότες, τότε πήρα την απόφαση. Για μένα είναι μονόδρομος ότι θα είμαι ένας πετυχημένος δήμαρχος. Θέλω να μου πείτε, και θα πάμε μετά στα ζητήματα της πόλης και του Δήμου Ηρακλείου, θέλω να μου πείτε όμως, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδίδετε στην επιλογή, τι δήμαρχος θέλετε να είστε? Και εξηγούμε. Η αυτοδιοίκηση, λέμε, ότι είναι ο πιο γνήσιος βαθμός φαπτωμένης πολιτών και δημοτών σε άμεσο βαθμό. Όμως διαχρονικά οι κυβερνήσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις παρεμβαίνουν στον τρόπο που ασκείται η αυτοδιοίκηση. Η τελευταία κυβέρνηση έχει ορίσει πια με ένα νέο εκλογικό σύστημα ότι 43% και ένας έχει δήμαρχο και από την πρώτη Κυριακή. Δεν αλλάζει όμως το χαρακτηριστικό ούτε αυτή η κυβέρνηση ενός
δήμαρχο κεντρικού συστήματος. Άρα, λέω εγώ, στην αυτοδιοίκηση αντί να πας πιο αποκεντρωμένα, ξανά λειτουργείς με ένα μικρό συγκεντρωτισμό όπου είναι δήμαρχο-κεντρικός. Σας καλύπτει αυτό? Θεωρείτε ότι κάνει πιο ευχαίρες το σύστημα λειτουργίας μιας δημοτικής αρχής, ή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει και στην πράξη θα επιχειρήσετε να το αλλάξετε? Είπα και προηγουμένως και θα ήθελα να καταστεί απολύτως σαφές ότι ασκώ διοίκηση δεκαετίες με ύψιστη αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια με την ανάθεση στο πρόσωπό μου της αρχηγίας του σώματος, και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει να ακούω. Μ' αρέσει να ακούω πάρα πολύ. Αλλά βάζω και μία τελεία να ακούω στους συνεργάτες μου. Πολλές φορές, γιατί πάντα λέω ότι δεν τα γνωρίζω όλα. Ακόμα και στον χώρο τον οποίο υπηρέτησα 40 χρόνια, έχω πει πάμπολες φορές, ενώ πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι είμαι ο άνθρωπος που γνωρίζω τα περισσότερα για αυτό το χώρο, έχω πει εκατοντάδες φορές ότι δεν τα γνωρίζω όλα. Πολύ δε περισσότερο στο χώρο τώρα που καλούμε να υπηρετήσω. Άρα εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ακούω, θα ακούω τους δημότες, θα ακούω τους συνεργάτες μου, θα παίρνουμε αποφάσεις, θα είναι συλλογικές, αλλά από εκεί και μετά τι θα γίνεται? Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται. Εμένα μου αρέσει η τάξη. Θα αναθέτουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα που θα αναλάβει την υλοποίηση της απόφασης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Αυτό για μένα είναι μια σωστή λειτουργία ενός Δήμου, αφού μιλάμε για το Δήμο. Έτσι έχω μάθει εγώ να λειτουργώ. Δεν μου αρέσει η κουβέντα για την κουβέντα. Και όλο να το πηγαίνουμε στο μέλλον, στην επόμενο μήνα, στον επόμενο χρόνο, και όλο να συζητάμε. Η συζήτηση είναι πολύ καλή, είναι ωφέλιμη, αλλά πρέπει να έχει μία τελεία. Πρέπει να αποφασίζουμε, να παίρνουμε αποφάσεις και να αρχίσουμε να υλοποιούμε. Mm-hmm. Αυτό εγώ θα κοιτάξω να εφαρμόσω στο Δήμο. Γιατί είναι τρόπο ζωής, έτσι έχω μάθει να διοικώ. Πείτε μου κάτι, οι αντίπαλοι σας σε αυτή τη δημοτική κονίστρα, την προεκλογική, και το έχετε ακούσει, δεν παραβιάζω καμία κλειστή πόρτα, λένε ότι ένας αστυνόμος θα κάνει κουμάντο την πόλη, και επιπροσθέτως λένε ότι στην ουσία είναι μια υποψηφιότητα με κομματικά χαρακτηριστικά. Προφανώς οι δημοτικές εκλογές δεν είναι απολιτικ. Όμως θέλω να μου πείτε εσείς τι απαντάτε. Αυτό το λένε οι αντίπαλοι μου. Εγώ δεν έχω ποτέ πει τι είμαι. Ο κόσμος ξέρει τι είμαι. Εγώ δεν έχω προτάξει ούτε τη θέση που είχα, ούτε τους τίτλους. Έχω μάθει στη ζωή μου, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχω ζήσει δεκαετίες στο Ηράκλειο, στο νησί, ότι ποτέ δεν ήταν επιδίωξή μου να αναδειχτώ μέσω των μέσων ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο. Άφηνα το έργο μου και οι συνάδελφοι και ο κόσμος να το αναδεικνύει. Εν προκειμένου, είναι κάτι το οποίο λένε οι αντίπαλοι μου, γιατί θέλουν να με πλήξουν. Μια σειρά άλλα θέματα, δεν είναι το μοναδικό. Θέλουν να πλήξουν ότι ένας αστυνομικός δεν έχει την ικανότητα να διοικήσει. Δεν είναι ο αστυνομικός. Είναι οι ικανότητες που έχει το πρόσωπο. Αν μου πούνε που δεν έχω ικανότητες να διοικήσω ένα Δήμο, και να κάνουμε και ένα διάλογο πάνω σε αυτό και να δούμε και αυτοί τι ικανότητες έχουν. Τι έχουν κάνει στη ζωή τους αυτοί που τα λένε? Τι έχουν διοικήσει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εγώ έχω να αναδείξω αυτό που λέει ο κόσμος, αυτό που λένε οι συνεργάτες μου, αυτό που έχουν πει τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. Τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις έχω ανελιχτεί εγώ στο σώμα. Είμαι 7 χρόνια αντιστράτηγος. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε τα 3 τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα 4, ποιοι με έκαναν αντιστράτηγο? Ποιοι με έκαναν υποστράτηγο? Για ποιο λόγο άραγε? Μήπως για τη δουλειά μου? Μήπως για την αποτελεσματικότητά μου? Αυτό έχω να πω. Ότι ο καθένας πρέπει να βάλει το βιογραφικό του, γιατί ο Δήμος τι χρειάζεται? Διοίκηση χρειάζεται. Έναν άνθρωπο να τα βάλει όλα κάτω, να αναθέσει ρόλους, να επιλέξει τους άξιους συνεργάτες
Γιατί κύριε Σακίνη, θέλω να ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν έχω δώσει σε κανένα, μα σε κανένα, ούτε έχω κλείσει το μάτι ότι θα αναλάβει το τάδε πόστο. Αυτά δεν έχουν συζητηθεί ποτέ στο γραφείο μου. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, ακούγονται διάφορα. Υπονοείτε ότι κάποιοι ενδεχομένως έχουν κάνει και ταξίματα προεκλογικά? Εγώ αυτά ακούω. Και φρονώ ότι άλλες πολιτικές παρατάξεις που έχουν πάρει σχεδόν το σύνολο των αντιδημάρχων δεν έχουν κάνει κάτι. Παρατάξεις έχουν πάει εκεί, δεν έχουν πάρει ταξίματα. Αλλά αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω τι ακούγεται στην πιάτσα, τι ξέρετε, τι ακούτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ ξέρω τι κάνω στο δικό μου συνδυασμό. Εμείς δεν έχουμε τάξει τίποτα και εμένα το μοναδικό κριτήριο, και το έχω πει και κατ' επανάληψη και στους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιό μου αλλά και σε όλο τον κόσμο, το μοναδικό κριτήριο που θα επιλεγούν οι συνεργάτες μου είναι η αξιοσύνη τους και η διάθεσή τους για προσφορά, χωρίς ωράρια, χωρίς τίποτα. Γιατί θέλω το αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένας κακός δήμαρχος. Το τονίζω. Δεν θέλω να είμαι ένας κακός δήμαρχος. Δεν θα είμαι κακός δήμαρχος. Θα είμαι πολύ αποτελεσματικός. Σε αυτή όμως την προσπάθεια πρέπει να επιλέξω τους καλύτερους. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα έτσι θα πορευτούμε. Πείτε μου κάτι. Αυτή η επιλογή των καλύτερων για σας, εφόσον ο Ηρακλήδης επιλέξει να είστε δήμαρχος, σημαίνει ότι δεν θα σας... δεν θα μετρήσει στη σκέψη σας και ο αριθμός σταυρών των δημοτικών σας συμβούλων? Δηλαδή, αν υποθέσω, για να μην έχουν παρεξηγήσεις με ονόματα και κάποιος πει ότι ευνοείται, ότι η Κατερίνα είναι υποψήφια που ρυθμίζει τον ήχο και έχει 3.000 σταυρούς και εγώ έχω 1.000, δεν θα μετρήσει αυτό για σας? Είναι κάτι που πραγματικά θέλω να με εμπιστευτείτε, γιατί εγώ θέλω να κοιτάζω τους ανθρώπους όπως και εσάς αυτή τη στιγμή στα μάτια. Η ειλικρινά δεν με έχει απασχολήσει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα με απασχολήσει από τη Δευτέρα και μετά, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε ένα αγώνα, τόσο εγώ όσο και οι πανάξιοι συνεργάτες μου, οι υποψήφιοι μου για τις εκλογές της Κυριακής 8 Οκτώβρη. Δεν είναι κάτι που έχω καν σκεφτεί. Όλα στην ώρα τους πρέπει να γίνουν. Αλίμονο αν από τώρα καθόμουν να σκέφτομαι ποιος θα κάνει, τι θα κάνει κλπ. Υπάρχουν άξια στελέχη από όλους τους χώρους, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, και κυρίως με διάθεση για προσφορά. Θεωρείτε ότι η υποψηφιότητά σας τελικά στηρίζεται από κομματικό χώρο, εν προκειμένου από την κυβερνητική παράταξη? Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι δεν έχω πάρει καμία στήριξη, κανένα από το κόμμα, ούτε καν από την τοπική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που δεν το ήθελα και εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, είπα και πριν ελάχιστα λεπτά, ότι με όλες τις κυβερνήσεις, από όλους τους πολιτικούς χώρους, ανέβηκα στην ιεραρχία του σώματος. Αν δείτε και το ψηφοδέλτιό μας, έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς υποψηφίους από άλλους πολιτικούς χώρους. Εγώ δεν φώναξα, έχω την εξαιρετική τιμή να σας πω ότι την εξαιρετική τιμή για τους υποψηφίους και για μένα, ότι με όλους τους υποψηφίους, τους 362, μίλησα για κάποιο χρόνο πριν την υποψηφιότητά τους. Ήθελα να ξέρουν τις σκέψεις μου και εγώ να ξέρω τις δικές τους. Σε κανένα, μα σε κανένα δεν ρώτησα τι κόμμα είναι. Κανένα δεν ρώτησα. Δεν με απασχολεί. Αυτό με απασχολεί πόσο άξιος είναι, πόσο έχει τη διαδρομή του στη ζωή του, στο επάγγελμα που έχει επιλέξει και τι μπορεί να προσφέρει και πόσο είναι διατεθειμένος να προσφέρει την επόμενη μέρα. Άρα μακριά από μένα όλα αυτά. Θέλω να πάμε, γιατί σε ένα ραδιόφωνο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος. Θέλω να πάμε. Προγράμματα έχετε όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί, ζωή να έχετε και μάλιστα πολυσέλιδα. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που εσείς ως υποψήφιος δήμαρχος, διεκδικώντας να είστε αύριο δήμαρχος Ηρακλείου, θεωρείτε, να το πω τώρα πακέτο, μπορεί να είναι άστοχο, αλλά θεωρείτε ως πρόταγμα, ποια είναι τα πέντε εμβληματικά, κατά τη γνώμη σας, ζητήματα του Δήμου που δεν παίρνουν άλλη αναβολή? Πρέπει δηλαδή να δουλεύονται από την επαύριο, αν όχι την επαύριο, να προετοιμάζονται από την επαύριο, γιατί από πρώτη αναλαμβάνει πρώτη η νέα δημοτική αρχή. Θα πρέπει να δουλεύονται. Υπάρχουν αυτά, τα έχετε ιεραρχήσει? Ποια θεωρείτε, ή θεωρείτε ότι όλα μαζί εκ παραλλήλου?
Θέλω να σας πω ότι πραγματικά πάντα, εφόσον οι δημότες μας τιμήσουν με την ψήφο τους και είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή, είχα πει και πριν από 1,5 μήνα στην μία από τις συναντήσεις που έκανα με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, ότι Κυριακή είναι εκλογές, την Τρίτη θα έχουμε συνάντηση για να σχεδιάσουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτή την υπηρεσία. Γιατί τους είπα ότι την πόλη δεν τη θέλω καθαρή, τη θέλω πεντακάθαρη. Το τόνισα πολλές φορές. Γιατί υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Για να σχεδιάσουμε ακριβώς, για να μην χάσουμε χρόνο αυτούς τους 2,5 μήνες μέχρι 1 Γενάρη που πραγματικά αναλαμβάνει, έτσι προβλέπεται, η νέα δημοτική αρχή. Το ίδιο έχω πει και σε άλλους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και όχι μόνο. Ότι θέλω να έχω συναντήσεις την πρώτη εβδομάδα αμέσως μετά τις εκλογές για να σχεδιάσουμε τι πρέπει να φτιάξουμε το επόμενο διάστημα. Εγώ 1 του Γενάρη θα είμαι πανέτοιμος. Οι αντιδήμαρχοι θα πάρουν τις προτεραιότητές τους, κάποιες από αυτές, και σε όλες θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα τις οποίες θα πρέπει να φέρουν σε πέρας. Οι προτεραιότητες, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα από τα βασικά πράγματα είναι η καθημερινότητα του πολίτη, που έχει να κάνει με τα θέματα καθαριότητας, με τα θέματα του οδικού δικτύου, με τα θέματα του νερού, της ίδρευσης. Άρα πρέπει να τα δούμε αυτά. Νομίζω να μην αναφερθούμε περισσότερο, γιατί είναι πραγματικά απογοητευτική η εικόνα της πόλης, αλλά όχι μόνο της πόλης και των χωριών του Δήμου στην κατάσταση αυτή. Η καθαριότητα είναι τεράστιο θέμα και ξέρετε, μου το λένε παντού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με τους οποίους έχω επικοινωνήσει όλο αυτό το διάστημα, το βάζουν ως πρώτη προτεραιότητα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά πιο πολύ, κύριε Σαχίνη, στεναχωριέμαι όταν πιάνω το χέρι κάποιου ο οποίος είναι επισκέπτης της πόλης και μου αναδεικνύει αυτό το θέμα, και στεναχωριέμαι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι κάποιος εκτός από μας μας παρατηρεί και έχει χείριστη εικόνα, την οποία μεταφέρει στην άλλη άκρη της Ελλάδος, στην άλλη άκρη του κόσμου. Για αυτή την καθαριότητα που το προτάστηκε, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις έρευνες στο Ηράκλειο είναι το νούμερο ένα θέμα. Δεν παραβιάζεται καμία κλειστή πόρτα, αληθώς. Το ερώτημα είναι, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, και εξηγούμε, με δημόσιο χαρακτήρα η καθαριότητα, ή αν χρειαστεί πάμε και με ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού? Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε, πραγματικά εγώ θα θέλω να εξασφαλίσω μια πεντακάθαρη πόλη. Έχω δεσμευτεί ότι θα κάνω μια ειλικρινή κουβέντα την Τρίτη, τη μεθεπόμενη μέρα των εκλογών, με τους εργαζόμενους και την υπηρεσία. Θέλω να δω πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι απαιτείται εκ μέρους του Δήμου και πώς θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Φαντάζομαι, αφού έχω αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει κάτσω να τα αξιολογήσουμε με τους συνεργάτες μου και να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ τους δημότες θέλω να τους εγγυηθώ ότι θα εργαστούμε και πολύ σύντομα θα δούνε διαφορετική εικόνα σε αυτό το τομέα. Αυτό σηκώνει ακόμη, αν δείτε ότι δεν βγαίνουν, γιατί το βασικό θέμα είναι το προσωπικό, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι μόνο το προσωπικό. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά εάν δεν βγαίνει. Πήγα στην υπηρεσία Πρασίνου προχθές 7 ναι. η ώρα τα ξημερώματα. Το πρωί, όχι, δεν είναι ξημερώματα, είναι αργά. Είναι ο ήλιος ψηλά 7 η ώρα. Μου είπαν ότι δεν είναι μόνο το προσωπικό. Έχουν ένα σωρό ελλείψεις σε μέσα, ακόμα και μεταφορικά μέσα. Τους πάμε το πρωί και δεν μπορούν να γυρίσουν το μεσημέρι. Δεν έχουν πώς να πάνε. Δεν έχουν ένα μηχάνημα να κόψουν ένα δέντρο. Δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Αυτά πρέπει να κάτσεις κάτω να τα συζητήσουμε, να τα καταγράψουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, σε ποιο χρόνο θα τα κάνουμε, πώς θα τα κάνουμε, για να έχουμε το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ θέλω μια καταπράσινη πόλη, πιστέψτε με. Είναι διαφορετική η εικόνα που έχουμε σήμερα και διαφορετική αυτή που ονειρεύομαι εγώ για την πόλη και τα χωριά μας. Άρα δεν αποκλείεται τη συνέργεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπου δεν μπορεί να σηκωθεί αμιγώς από το Δήμο. Σας είπα, για να πάρεις, έχω μάθει στη ζωή μου, για να παίρνω τις σωστές αποφάσεις πρέπει να βάζουμε κάτω όλα τα δεδομένα. Όταν έχουμε τα δεδομένα όλα, πώς θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα,
τότε θα αξιολογήσουμε και θα πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Εγώ πιστεύω στο έμψυχο δυναμικό που πάντα πίστευα όπου και αν υπηρέτησα, πιστεύω και τους θέλω συνεργάτες μου, τους θέλω μαζί. Γιατί ξέρετε, ο ένας δήμαρχος ή ένας οποιοδήποτε ηγέτης, οποιοδήποτε φορέα, δίνει τις κατευθύνσεις, δεν υλοποιεί. Το θέμα είναι να εμπνεύσεις αυτούς που θα υλοποιήσουν για το όραμά σου, γιατί το τι θέλεις, και μαζί να πορευτείτε. Εγώ τους εργαζόμενους τους θέλω μαζί μου. Το αν φτάνουν ή δεν φτάνουν ή κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει, μαζί θα το συζητήσουμε και πιστέψτε με, θα πάρθουν οι καλύτερες αποφάσεις, πάντα με γνώμονα το καλό του Δημότη. Γιατί και οι υπάλληλοι και εγώ τους δημότες αυτούς υπηρετούμε. Προφανώς ένα από τα ζητήματα που πρέπει να δείτε άμεσα βεβαίως είναι τα οικονομικά του Δήμου. Γιατί το βαλάντιο είναι αυτό που καθορίζει και τις πράξεις εφαρμογής. Εδώ τι έχετε να πείτε με δεδομένο ότι όποιος και αν είναι δημοτική αρχή παραλαμβάνει ένα Δήμο που ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό αποθεματικό, το οποίο από μόνο του βεβαίως δεν καθιστά δείκτη ευρωστίας και υγείας ενός Δήμου. Ο Δήμος καλό είναι να εκτελεί έργα. Όμως από την άλλη, αυτό το εντυπωσιακό αποθεματικό μέσα σε 1,5-2 χρόνια σχεδόν να έχει μηδενιστεί είναι ένα άλλο θέμα. Άρα, τι λέτε για τα οικονομικά? Είναι γνωστό πως προκύπτουν αναπάντητα ερωτήματα για τα οικονομικά του Δήμου. Για το αν καταραίει ή όχι το Ταμείο του Δήμου, εμένα δεν μου αρκεί απάντηση της αρμοδίας αντιδημάρχου. Γι' αυτό και είπα δημόσια, όπως αν θυμάστε καλά, στο... Στην υποψήφιά σας είναι η αρμόδια αντιδημάρχου. Ναι, βεβαίως, το γνωρίζω. Ναι, είναι η συνέντευξη που έδωσε για τα οικονομικά. Γι' αυτό είπα δημόσια πως τον Ιανουάριο, αν εμείς είμαστε οι νικητές των εκλογών, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ορίσουμε σώμα ορκωτών λογιστών και επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για τον έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών πράξεων, για να γνωρίζουμε και εμείς αλλά και οι πολίτες τι παραλαμβάνουμε από το Δήμο, από το Δήμο Ηρακλείου. Η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, θέλω να τονίσω ότι θα είναι η κορονίδα μας και η σημαία μας. Έτσι θα πορευτούμε στο διάστημα της θητείας μας, γιατί αυτό είναι το συμφέρον των δημοτών. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μου έκανε και εντύπωση στην ομιλία μου στην πλατεία του Αγίου Τίτου η αντίδραση του Δημάρχου, του κύριου Λαμπρινού. Ναι, ο οποίος είπε καλοδεχούμενος κάθε έλεγχος. Ναι. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αυτό λέω και εγώ και νομίζω... Θεωρείτε ότι είναι μια επαρκής απάντηση, ναι, της δημοτικής αρχής, της απερχόμενης? Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι το ίδιο ζήτησε και ο κύριος Λαμπρινός το 2014 όταν ανέλαβε. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλες οι δημοτικές δεν έχουν αρχές πρέπει να το κάνουν. Να υπάρχει διαφάνεια. Τι ζήτησα εγώ? Διαφάνεια. Να ξέρουμε και εμείς και οι δημότες τι παραλαμβάνουμε. Πού είναι το κακό? Δεν βλέπω πουθενά να είναι κακό αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε τι υπάρχει και αν όλα αυτά έγιναν με νόμιμο τρόπο. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους. Γιατί δεν υιοθετείται από όλους? Να ξέρουμε τι παραλαμβάνουν και τι παραδίνουν αυτοί που παραδίνουν. Πείτε μου κάτι, από εκεί και πέρα, επειδή το ταμιακό θέμα υπάρχει ούτως ή άλλως εξ αντικειμένου, τώρα το πώς είναι ένα ζήτημα όπως το θέτετε. Πώς σκέφτεστε εσείς να ανταπεξέλθετε? Θα αξιοποιήσετε τους χρηματοδοτικούς πόρους, τους εθνικούς, τους ευρωπαϊκούς? Φτάνουν αυτά? Είναι στη σκέψη σας ακόμη και δανεισμός? Πού θα μετακυληθεί αυτό το κόστος, στους δημότες? Κοιτάξτε, το να μιλάω σήμερα μην γνωρίζοντας ακριβώς την οικονομική κατάσταση που είναι ο Δήμος, το πώς θα επιλύσουμε αυτά τα θέματα, νομίζω δεν είναι κόμψο. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί η αντιδήμαρχος είπε κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να μην είναι. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν την κατάσταση την οποία είναι ο Δήμος και να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι εμείς θα κινηθούμε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Δήμου, αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα μετακυλήσει στους δημότες. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να τα απεξέλθουμε. Και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Γιατί από την επανέρχομαι το τι έχει ο Μιχάλης Καραμαλάκης.
όλοι γνωρίζουν, έχω κάνει 2-2,5 χρόνια επιτελάρχη στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Νούμερο 3. Είναι η πρώτη φορά που έφτιαξα το πρόγραμμα ελληνική αστυνομία εν έτη 2017-21-27. Γίνανε τόσα πράγματα επί θητείας μου ως αρχηγός, τα οποία είχαν ξεκινήσει από σε υλικοτεχνικές υποδομές, τα οποία είχαν ξεκινήσει με προγράμματα από τότε. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά, γνωρίζω τις διαδικασίες, γνωρίζω πώς πρέπει να κινηθώ, σε τι χρόνο πρέπει να κινηθώ, και πιστέψτε με, είναι ένα από τα μεγάλα μου ατού. Πείτε μου κάτι, ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, όμως διαλέγω μερικά ευληματικά. Ένα ζήτημα είναι το νερό. Πρώτον, είστε από εκείνους που συζητάει ακόμη και τα σχήματα στο νερό, ή για σας είναι αδιαπραγμάτευτο ως δημόσιο αγαθό? Νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και νομίζω δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Ο σημερινός υπεύθυνος της ΔΕΙΑΗ είναι με μια άλλη παράταξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ο καλύτερος χειρισμός των θεμάτων ίδρυυσης στην πόλη αλλά και στα χωριά. Αυτό ακούω από όλους και αυτό διαπιστώνω. Σήμερα πράγματα που δεν έχουν λύσει τόσα χρόνια θα τα λύσουν αύριο το πρωί από μια άλλη παράταξη οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι ένας προβληματισμός. Εκτιμώ ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν τρόποι να εξασφαλίσουμε σε 24ωρη βάση νερό σε όλες τις βρύσες, σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου. Μόνο να σκεφτούμε πόσα εκατομμύρια κυβικά χάνονται ετησίως, είτε από το κακό δίκτυο, είτε για μια σειρά άλλων λόγων που δεν θα ήθελα πραγματικά. Καλά, το κακό δίκτυο, θα σας πει κάποιος, έχει μπει ένα πρόγραμμα μαμούθ από την απερχόμενη δημοτική αρχή, από την προηγούμενη κυβέρνηση, την προπροηγούμενη, και το συνέχισε και η προηγούμενη και η σημερινή, αντικατάστασης του δικτύου. Αυτό είναι στα σύν του Ηρακλείου, όποιος και να αναλάβει το παίρνει το σπρίκα. Έχει να κάνει όμως, συγχωρέστε με κύριε Σαχή, ναι. Και με τους ρυθμούς που βγαίνουν τα προγράμματα και με τους ρυθμούς τα οποία υλοποιούνται τα έργα. Άρα λέτε επιτάχυνση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάζω το λεπτό, κοιτάζω την ώρα, όχι μόνο την ημέρα και το μήνα και το έτος. Πραγματικά, αν μπορώ κάτι να το έχω το επόμενο πεντάλεπτο, το θέλω σε πέντε λεπτά. Αν μπορώ κάτι να το έχω αύριο, το θέλω αύριο. Όλοι ξέρουμε πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση, με τις ρυθμούς και πόσο ικανοποιημένοι είμαστε ως πολίτες, ως δημότες από αυτό. Εγώ δεν πρεσβεύω αυτό. Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Το έχω αποδείξει τόσα χρόνια. Είμαι πολύ άμεσος. Θα ασκήσω την επιρροή που χρειάζεται σε όλους τους τόνους και παντού για να επισπευστούν αυτά τα έργα, αλλά να γίνουν και άλλα. Δεν σημαίνει, έχουμε μάθει, ξέρετε κάτι, στέλνουμε ένα έγγραφο ή μια υπηρεσία στην άλλη ή ο Δήμος στο Υπουργείο και λέμε έχουμε ενεργοποιηθεί. Αυτό, πιστέψτε με, δεν λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν δεν γίνει μια επίσκεψη, αν δεν απαιτήσεις, αν δεν κάνεις και αν χρειαστεί και άλλα πράγματα, δεν θα είσαι άμεσος. Δεν θα είσαι αποτελεσματικός. Εγώ δεν έχω διάθεση να αφήσω τίποτα στην τύχη του. Τίποτα. Θα είμαι πάνω στο κάθε έργο, πάνω στο κάθε πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι έχω μάθει να ζω. Τόσο απλό. Πείτε μου κάτι ακόμη. Οδικό δίκτυο στο οποίο αναφερθήκατε, και ξέρετε ότι το Ηράκλειο διαχρονικά και την εποχή που πήρε τη θητεία σας στο Ηράκλειο, μία μάχη αίτητος είναι η Λακούβα. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Στοιχίζει το μέτρο, όχι το χιλιόμετρο, πολύ παραπάνω από άλλες περιοχές της χώρας, και τελικά η απόδοση ως ποιότητα έργων είναι δραματική. Αν βάλετε ότι η κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, δημόσια ή ιδιωτική, θα σκάψει ακόμη και αυτό που έχει στρωθεί, μπορεί και σε 10 μέρες, και μετά θα ξανασκαφτεί. Εδώ πώς σκέφτεστε να τα αλλάξετε, και είναι για σας κλειδί η επίβλεψη των έργων πριν την παραλαβή τους να είναι ή δυνατόν καθημερινή? Έχω ένα παράδειγμα από κάποιον συμπολίτη μας, ότι ήταν πριν ένα μήνα, μέσα στο μήνα αυτό ήταν, μέσα στον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο,
ότι στρώθηκε ένας δρόμος μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και την επόμενη μια άλλη υπηρεσία τον έσκαβε. Εκεί αυτό δεν μπορεί, όπως αντιλαμβάνεστε, να συνεχιστεί. Σκέφτομαι έτσι με το μυαλό μου. Μήπως θα μπορούσε να βάλουμε ένα πρόγραμμα ποιους δρόμους θα φτιάξουμε π.χ. το 2025. Μεσολαβεί το 2024. Θα φτιάξουμε αυτούς τους δρόμους. Να επικοινωνήσουμε με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και των άλλων φορέων και να τους καταστήσουμε σαφές ότι μέχρι 31 Δεκάτου του 24, κύριοι, μάλλον να τους δώσουμε την πρόθεσή μας, το 25 θα κάνουμε αυτό. Μέχρι 31 Δεκάτου του 24, ό,τι έχετε να κάνετε σε αυτούς τους δρόμους θα πρέπει να το κάνετε. Να συνεννοηθείτε και μαζί, μήπως το κάνετε όλοι μαζί, για να μην σκάβει ο ένας μετά τον άλλο. Να μειώσει και το κόστος για να μην ταλαιπωρούμε για τους πολίτες. Από 1η του 25 και μετά, εγώ για 10 χρόνια, για 7 χρόνια, δεν ξέρω τι, δεν θα ξαναδώσω άδεια να ξανασκαφτούν αυτοί οι δρόμοι. Μια σκέψη δική μου, δεν την έχω συζητήσει με κανένα. Μήπως θα ήταν ωφέλιμη να μην έχουμε αυτό το χάλι. Προφανώς, πάμε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα πρέπει να επιβλέπουμε τι έργα μας παραδίνουν. Δεν μπορεί σε κάποιες μέρες ή σε κάποιους μήνες κάτι που φτιάχνουμε να χαλάει. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Δεν γίνεται σήμερα, το βλέπεις, τουλάχιστον να μεριμνήσει να μην επαναληφθεί από τους ίδιους ανθρώπους, από τους ίδιους εργολάβους. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας και κάτι ακόμη. Το Ηράκλειο πολύ σύντομα θα βρεθεί και σε μια νέα πραγματικότητα πολεοδομικά. Θα φύγει κάποια στιγμή το υφιστάμενο αεροδρόμιο. Έχουμε τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς αεροδρομίου. Και εδώ μιλάμε στην ουσία στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού για ένα εντελώς νέο τοπίο. Πώς το σκέφτεστε? Είναι ένα άλλο Ηράκλειο. Πώς το προσεγγίζετε? Τι πιστεύετε χαρακτήρα πρέπει να πάρει εκεί η κατάσταση? Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω το εξής. Πραγματικά θα γίνει, όπως το λέτε, τα επόμενα λίγα χρόνια. Εκεί λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια καρέκλα εκεί που θα γίνονται συζητήσεις. Πρέπει να έχει αποφασιστικό λόγο και όχι και να πάρει πράγματα από αυτά για το καλό του Δήμου, για το καλό των Δημοτών. Αυτό το εγγυούμε με οποιοδήποτε κόστος. Δεν θα γίνουν πράγματα και απλά θα ανακοινωθούν στο Δήμο και στους Δημότες. Θα έχουμε ρόλο. Γιατί, κοιτάξτε, εγώ είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας ότι πήρα αυτή την απόφαση να διεκδικήσω το Δήμο και δεν θα είμαι διακοσμητικό στοιχείο. Δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος του Δημάρχου. Μπορούν οι συμπολίτες μας, όχι με τους τίτλους που έχω αποκτήσει λόγω της δουλειάς, να με προσφορούν με το μικρό μου όνομα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Όχι μόνο πρόβλημα, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Άρα θα κάνω τα πάντα για να γίνει ό,τι καλύτερο για τους Δημότες. Αλλά να πούμε και λίγο παρακάτω. Σε πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, φεύγουν και οι φυλακές από δίπλα. Ξέρετε, έχουμε τις φυλακές στη Νεάπολη, οπότε θα υπάρχει μετεγκατάσταση. Είναι ένας χώρος 8,5 στρέμματα. Θα πρέπει να δούμε και αυτό. Να δούμε πόσες εκτάσεις υπάρχουν από εκεί και μετά στην Αλικαρνασσό προς στη θάλασσα. Μάλιστα. Να το δούμε όλο αυτό και τι μπορεί πραγματικά να γίνει σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για μια νέα πόλη. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, κύριε Καραμαλάκη, να απευθυνθείτε εσείς στους ακροατές. Γιατί σας συναντάει κάποιος ο οποίος δεν έχει ακούσει τίποτα προεκλογικά και σας λέει: Μιχάλη Καραμαλάκη, πες μου ένα λόγο για τον οποίο εγώ την Κυριακή να έρθω και να επιλέξω το δικό σου ψηφοδέλτιο. Και συμπληρωματικά θέλω να μου πείτε, εάν οι Ηρακλείωτες αποφανθούν ότι δεν θέλουν να είσαι ο δήμαρχος, να είναι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη, γιατί υπάρχει και γυναικεία υποψηφιότητα, θα μείνετε στο Δήμο ή τελεύτησε εκεί πέρα η προσπάθεια και θα παραδώσετε τα ενία μιας παράταξης με ρόλο αντιπολίτευση σε κάποιον άλλον? Εγώ είμαι, καταρχήν να ξεκινήσω ανάποδα, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα είμαστε οι νικητές των εκλογών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό εισπράττω από τον κόσμο, από τις περιοδίες μου, από τις επαφές μου με την κοινωνία της πόλης αλλά και των χωριών. Γιατί να μας ψηφίσει? Ξέρετε,
Σπάνια έχω ζητήσει από ανθρώπους σε όλο αυτό το διάστημα να με ψηφίσουν. Ξέρετε ποιο είναι το προβληματισμό που τους βάζω? Ώστε κύριοι, είμαστε 4 υποψήφοι. Ένας εκ των 4 μας την επόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος δήμαρχος της πόλης. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε πριν ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, ποιος δήμαρχος, ποιος από τους 4 είναι ο πιο ικανός, ποιος θα είναι δίπλα σας και από ποιον περιμένετε ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα κάνει το πρόγραμμά του πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να το κάνει. Δώστε απαντήσεις σε αυτά και ασκήστε το εκλογικό σας δικαίωμα. Εφόσον επιλέξετε εμένα, εφόσον εγώ πληρώ τα κριτήρια αυτά, μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου ευθύνη η εμπιστοσύνη που θα δείξετε. Αν επιλέξετε κάποιο άλλο, πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να μπούμε σε ένα προβληματισμό, ποιος μπορεί, ποιος έχει τις ικανότητες να υλοποιήσει το πρόγραμμα και να είναι δίπλα στους δημότες της πόλης μας. Κύριε Καραμαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Στην ουσία 3,5 μέρες μένουν προεκλογικής κίνησης και μετά είναι η ώρα των δημοτών της απόφανσης.